να μην του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του βρασμού ψυχικής ορμής και να τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως ακριβώς το πρωτόδικο δικαστήριο πρότεινε στο Μικτόρκο το εφετείο Δυτικής Κρήτης η εισαγγελέας της έδρας. Στην αγορευσή της εισηγήθηκε την απόρριψη του ισχυρισμού του Μανώλη Καλομήρη. Αποκλείει τον βρασμό η ψυχραιμία που επέδειξε κατά την τέλεση της πράξης, αλλά και νωρίτερα όταν πήγε στο σπίτι του. Έδειξε περιφρόνηση στην αξία της ανθρώπινης ζωής, ενήργησε ψυχρά και νυφάλια με πλήρη διάβια σκέψης και χωρίς συναισθήματα. Η δίκη στο Μικτόρκο το εφετείο Δυτικής Κρήτης συνεχίστηκε με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στην επόμενη δικάσιμο. Η σημερινή διαδικασία άρχισε με την αγόρευση της εισαγγελέως, η οποία έκανε αρχικά αναφορά στο προφίλ του κατηγορουμένου και των θυμάτων της αιματηρής συμπλοκής και στη συνέχεια περιέγραψε με βάση τις καταθέσεις το περιστατικό κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 31χρονος Γιώργος Ξυλούρης και ο 63χρονος Λευτέρης Καλομήρης. Περιγράφοντας στη συνέχεια την αιματηρή συμπλοκή, η εισαγγελέας είπε ότι ο Μανώλης Καλομήρης πυροβόλησε συνολικά 7 φορές τον Γιώργο Ξυλούρη και πως ο τελευταίος πυροβόλησε την ώρα που έπεφτε στο έδαφος. Αιτιολογώντας την εισήγησή της να απορριφθεί το αίτημα αναγνώρισης του βρασμού ψυχικής ορμής, η εισαγγελέας της έδρας του Μικτούρκο του εφετείου Δυτικής Κρήτης υπογράμμισε. Σε αυτή τη δίκη είχαμε δύο εγκληματικές συμπεριφορές. Του Γιώργου Ξυλούρη, ο οποίος είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ο οποίος συγχωρέθηκε, και του κατηγορουμένου, τον οποίο θα πρέπει να δικάσετε, πρώτον γιατί επέδειξε σκληρή συμπεριφορά, δεύτερον γιατί είχε κάθε ευκαιρία να μην δώσει συνέχεια, φεύγοντας σε αντίθετη κατεύθυνση, αλλά δεν το έκανε. Τρίτον, γιατί δεν δίστασε να πάει στο σπίτι του να οπλίσει ένα όπλο. Τέταρτον, γιατί πήγε στο σπίτι του Ξυλούρη προκαλώντας τον. Πέμπτον, γιατί δεν δίστασε να πυροβολήσει μπροστά σε κόσμο. Προτείνω να κριθεί ένοχος όπως πρωτοδίκος, αφού σκότωσε τον Γιώργο Ξυλούρη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του στις 3 Απριλίου, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως το μοιραίο βράδυ λειτουργήσε υποκαθεστώς φόβου και με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και ανέλαβε όλη την ευθύνη, ενώ τόνισε ενώπιον του δικαστηρίου πως δεν έγινε εγκληματίας από επιλογή. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη 3η 2 Μαΐου με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, ενώ η αυλαία αναμένεται να πέσει στις 4 Μαΐου με την απόφαση του Μικτούρκου του εφετείου.